Ο βαθύς είναι ο πόνος για μια οικογένεια που βιώνει αυτό το γεγονός. Να δούμε λοιπόν τον Νίκο. Θα δούμε ότι είναι ένα πρότυπο παιδί. Να δούμε πρώτα τον Νίκο και αμέσως μετά θα μου τα πεις όλα, Γιώργο μου. Παρακαλώ. Νίκο, είσαι φίλος του Γιακουμάκη. Θέλω να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή και να ξεκινήσουμε να ξετυλίξουμε το κουβάρι παρέα. Ναι. Από πού γνωρίζεστε με τον Γιακουμάκη? Ήμουνα στην Γαλακτοκομική Σχολή, δεύτερο ετής, όταν μπήκε ο Βαγγέλης την πρώτη χρονιά στη σχολή. Ένα πολύ, πολύ ευγενικό παιδί, ένα πολύ χαμογελαστό. Από εκεί και πέρα τον ξεχώρισα, μου δώσε μια αίσθηση πολύ, πολύ ευχάριστη. Σου δώσε μια αίσθηση πολύ ιδιαίτερη. Είναι αυτό το παιδί που βλέπουμε στις φωτογραφίες, με τη φράτζα, με το ήρεμο μάτι, με το χαμόγελό του? Αν θέλετε να δείτε τις φωτογραφίες, είναι καλύτερα να τρέξετε σε παλιές φωτογραφίες. Οι νέες φωτογραφίες που βγήκανε από τη σχολή και μετά είναι δυστυχώς πολύ κρύες, πολύ, πολύ στενάχωρες, πολύ άσχημες. Υπονοείς ότι η γαλακτοκομική σχολή τον σκλήρινε σαν άνθρωπο? Υπονοώ ότι η γαλακτοκομική του σκότωσε το χαρακτήρα. Τόσο πολύ, βρε Νίκο. Δυστυχώς. Δυστυχώς. Πώς τον είδες να αλλοιώνεται στα χρόνια? Χαμογελούσε όλο και πιο δύσκολα, τα μάτια ήταν συνέχεια θλιμμένα. Ήταν σε σχέση με την πρώτη φορά που τον είδα και τις πρώτες μέρες που τον έβλεπα στη σχολή, που ήταν ακόμα η νέα αρχή του, η πορεία τον άλλαξε πάρα πολύ. Τον έκανε πολύ απομονωμένο, πολύ λυπημένο και φαινόταν πολύ στο πρόσωπο του. Τι ήταν αυτό που σε έκανε να τον ξεχωρίσεις? Η άβρα του, η λάμψη του. Δηλαδή, άμα τον έβλεπες, έλεγες να, ανάμεσα τόσα άτομα, ένας ξεχωρίζει. Ένας υγιής νέος, ένα πολύ καλό παιδί. Εγώ αυτό που έκλαβα από αυτό το παιδί ήταν ο πόνος του. Νιώθεις ότι είχε πόνο, κουβαλούσε πόνο? Νιώθω ότι του προκαλέσαν πόνο και αυτό το βάρινε πολύ. Τι είναι αυτό που εσύ ουσιαστικά γνώριζες και κατέθεσες? Εγώ αυτό που έμαθα μετά τους 4 πρώτους μήνες είναι το τι πέρναγε μας. Διάφορα σε εισαγωγικά αστεία τα οποία ήταν απάνθρωπα. Δηλαδή μιλάμε για καψόνια που πλέον στο στρατό δεν γίνονται. Με το χέρι στην καρδιά θέλω να μου πεις. Ναι. Ήταν κομμάτια που σου είχε εμπιστευτεί ο Βαγγέλης ή προσπαθούσες κι εσύ και του τα έβγαζες με το τσιγκέλι που λένε στο δικό μου το χωριό? Ήτανε πράγματα που τα συνειδητοποίησα κατά τη διάρκεια συζητήσεων με τον Βαγγέλη, που προσπαθούσε να με καθησυχάσει ότι όλα πάνε καλά. Ο Βαγγέλης ό,τι πρόβλημα και να είχε δεν πρόκειται να το έλεγε σε κανέναν. Δηλαδή ήτανε τόσο επιφυλακτικός, τόσο προστατευτικός, που δεν ήθελε να στεναχωρήσει κανέναν. Γι' αυτό το λόγο πιστεύω και ότι ούτε η οικογένεια έμαθε τίποτα, ούτε κανείς άλλος. Ούτε στην οικογένεια είπε ποτέ τίποτα, τουλάχιστον από τη δική σου γνώση. Τίποτα. Δηλαδή, αν είχε μάθει η οικογένεια κάτι, να είστε σίγουροι ότι ο Βαγγέλης θα ήταν ακόμα ζωντάνος. Ποια βασανιστήρια από αυτά που βίωσε λέγονται? Κανένα δεν λέγεται. Τόσο σκληρά? Για μένα ναι. Για μένα ναι. Δηλαδή, αυτά που θεωρούσαν πλάκες για έναν ευαίσθητο άνθρωπο, δεν είναι πλάκες. Τι θεωρούσαν πλάκα? Το κλείδωμα στην ντουλάπα και να του λένε σε jukebox τραγούδα. Δηλαδή, σε τι να σου πω, είναι πραγματικά γελίο το πόσο χαμηλά πέφτουν κάποιοι άνθρωποι. Χτυπούσαν διάφορα τέτοια. Για μένα ήταν στην κυριολεξία πλάκες
που αξίζουν φυλακή. Δηλαδή, άκουσα για ένα σκηνικό ότι τον είχαν δέσει με μία μπλούζα και τον έσαιρναν στο διάδρομο. Δηλαδή, είναι... Ούτε ζώα δεν συμπεριφέρονται έτσι. Γιατί πιστεύεις ότι τα έκαναν όλα αυτά στο Βαγγέλη ή δεν είναι μόνο ο Βαγγέλης θύμα, πιστεύεις? Όχι. Ο Βαγγέλης ήταν το μοναδικό θύμα. Δεν είχαν ξανακάνει σε κανέναν κάτι τέτοιο. Ήταν σκληρή η παρέα τους, αλλά τέτοια βασανιστήρια δεν είχαν κάνει ποτέ. Αυτά τα παιδιά, οι συμφοιτητές του, ήταν τόσο σκληρά παιδιά? Οι πράξεις τους το ομολογούν. Ή είναι οι εξαιρέσεις? Εξαιρέσεις. Δεν νομίζω. Μου κάνει εντύπωση όλοι μαζί συνένοχοι. Κοιτάξτε, δείτε. Υπήρχαν άτομα τα οποία δεν εμπλάκησαν και βοήθησαν. Τα οποία ήταν κριτικοί και ξεχωρίζανε σχέση με αυτούς. Η συγκεκριμένη ομάδα ήταν 5 με 7 άτομα. Δηλαδή 5 με 7 άτομα τρομοκράτησαν μια ολόκληρη σχολή. Άρα, ουσιαστικά, είναι σαν να λέμε όλοι ξέραμε και όλοι το κρύβαμε. Μα όλοι ξέραν. Μπορώ να πιστέψω ότι τέτοια σκηνικά που γίνανε εκεί μέσα γίνανε τόσο καλά κρυμμένα σε σχέση με τους άλλους. Δηλαδή, μπορώ να θεωρήσω ότι οι πλάκες συγκεκριμένες γίνανε χωρίς τη γνώση κάποιου. Δεν το είδε κάποιος. Εσύ πήγες στο διευθυντή της Γαλακτοκομικής Σχολής? Από την πρώτη χρονιά. Με το που μου είπαν το τι γίνεται, κατέβηκα κάτω, ενημέρωσα την υπεύθυνη της εστίας και το διευθυντή. Τα λεγόμενα μου ήταν ακριβώς ότι αν δεν προσέξουν ή θα το χτυπήσουν σοβαρά ή θα το σκοτώσουν. Από την πρώτη χρονιά υπήρχε η ειδοποίηση ότι συμπεριφέρονται βάναυσα στο Βαγγέλη. Άρα εσύ από την πρώτη στιγμή το είπες στο διευθυντή της Γαλακτοκομικής? Ναι. Από εκεί και πέρα άλλαξε κάτι, γιατί άκουσα ότι το άλλαξαν και δωμάτιο. Του άλλαξανε το δωμάτιο, αλλά δεν νομίζω ότι βοήθησε αρκετά αυτό. Δηλαδή, για να έχουμε τέτοια κατάληξη... Εσύ πιστεύεις ότι αυτό που έχει συμβεί είναι αυτοκτονία ή ανθρωποκτονία? Εγώ το είπα από την αρχή. Δολοφονία έχει γίνει από την αρχή. Από την πρώτη στιγμή που μπήκε ο Βαγγέλης μέσα και αρχίσαν και κάνανε αυτά που κάνανε, είχαν αρχίσει ήδη και τους σκοτώνανε. Τώρα είναι αυτοκτονία ή δολοφονία. Δεν μπορώ να δεχτώ έναν άνθρωπο ο οποίος έχει μεγαλώσει ένα τόσο αγαπημένο περιβάλλον, αγαπάει τους δικούς του, περνάει ένα μαρτυρικό Γολγοθά χωρίς να πει τίποτα σε κανένα για να μην το στεναχωρήσει. Νομίζω μπορεί να, θα κάτσει να επιλέξει μια τέτοια λύση. Να πάει να αυτοκτονήσει, δημιουργώντας ένα τεράστιο πόνο σε αυτήν την οικογένεια. Πηγαίνοντας λοιπόν εσύ και βλέποντας όλο αυτό τον πόνο του στον διευθυντή της Γαλακτοκομικής Σχολής, τι σου λέει? Ο ίδιος επικοινώνησε, τουλάχιστον προσπάθησε να επικοινωνήσει με μια υπηρεσία για το bullying. Και εφόσον δεν τα κατάφερε, μετά μου είπε ότι θα ήταν καλό να κινηθούμε με τέτοιο τρόπο, ώστε να μην καταλάβουν τα συγκεκριμένα άτομα ότι μίλησε κάποιος, μόνο και μόνο για να μην αφήσουν το Βαγγέλη και αρχίσουν σε μένα.